Όχι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, λίγο κάτω από τη Νέα Υόρκη που είναι και είναι μια παρέα Ελλήνων. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Πού βρίσκεστε και ποιοι είστε, συστηθείτε. Από αριστερά προς τα δεξιά, ο Γρηγόρης ο Πέος, Δημοσθένης Γιαμουρίδης, Στέφανος Ευαγγελόπουλος και Δημήτρης Ροζανίτης. Καλημέρα σε όλους από την Αθήνα. Ναι. Καλημέρα σας και εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε στο μαγαζί εδώ σε μια πιτσαρία που μαζευόμαστε καμιά φορά έτσι παρέα και τα λέμε, ξέρω εγώ, για την πατρίδα και... Η οποία είναι ανοιχτή παρότι υπάρχει κορονοϊός. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά εκεί. Κανονικά. Ωραία, γιατί εδώ είναι κλειστά. Ναι. Δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους που βγάζουν το μεροκάματό τους από... Εντάξει, δεν είναι ανοιχτά για να φάει ο κόσμος. Ναι. Για εστίαση εσωτερική, μόνο για... Take away. Για διανομή. Ναι. Ωραία. Τώρα, εσείς είσαστε μια παρέα και σας βλέπουμε κρατάτε και μπουζούκια, κιθάρες. Τι είστε εσείς, τραγούδιστες, τι είστε. Βασικά, εντάξει, το τραγούδι είναι πιο πολύ από χόμπι και διασκέδαση. Ας πούμε, μαζευόμαστε παρέα, παίζουμε κανένα τραγούδι σε κανένα εστιατόριο ελληνικό. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι διδάκτορ πανεπιστημίου, κάνω έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Temple. Πολύ ωραία. Στην καρδιολογία και στο Alzheimer συγκεκριμένα. Επιστήμονα. Και παίζει και μπουζούκι. Ναι, και παίζω και μπουζούκι. Και το μάνα μου Ελλάς το ξέρετε, κύριε Δημοσθένη. Το ξέρουμε και το βιώνουμε. Δυστυχώς, ευτυχώς είναι τα ωραία και τα άσχημα της ζωής. Για να σας ακούσουμε. Για να σας απολαύσουμε. Ναι. Συγκινήσατε πρωί-πρωί, μας συγκινήσατε στην κυριολεξία. Κύριε Γιαμουρίδη, είστε διδάκτορας, αλλά μάλλον αλλού έπρεπε να δραστηριοποιήσετε. Αλλού η τέχνη, αλλού το ταλέντο, αλλού η επιστήμη. Εσείς τώρα εκεί στη Φιλαδέλφια, τον είπα, θέλω να πω ότι έχω έρθει στην περιοχή σας. Έχω έρθει δηλαδή εκεί, είναι στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Έχει πολύ ελληνικό στοιχείο και ξέρουμε και ότι λατρεύετε στοιχείο. Την Ελλάδα και τώρα με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης θα έχετε και κάποιες εκδηλώσεις που μπορεί να μας πει και ο πρόεδρος. Έχουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων, τον κύριο Δημήτρη Ροζανίτη. Καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Όπως ξέρετε, να ξεκινήσω λίγο πιο μπροστά. Η Φιλαδέλφια είναι ελληνική πόλη, είναι αντίγραφο ελληνικής πόλης. Την εποχή που χτιζόταν η Φιλαδέλφια και η Βοστόνη, υπήρχε ένας ανταγωνισμός ποια θα γίνει πιο σωστή Αθήνα. Λοιπόν, το κέρδισε η Φιλαδέλφια, όπως είπατε προηγουμένως, όταν όποιος έρθει θα δει πολλά νεοκλασικά ελληνικά κτίρια και η ζωή εδώ έχει κάπως επηρεαστεί από τις αρχές του 1900 που υπήρχε η μεγάλη καπνοβιομηχανία των αδερφών Στεφάνου, που σήμερα είναι το Philip Morris. Αυτή η μεγάλη εταιρεία, το Μάρμπορο, ήταν ελληνική. Α, δεν το ξέραμε. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια Στεφάνου είχε φέρει καραβιές Ελλήνων για να δουλέψουν. Ήταν όλοι οι εργάτες στο εργοστάσιο τους Έλληνες και σε μια περιοχή κάτω
στο κέντρο της πολιτείας ήταν Ελλάδα. Ήταν όχι μόνο Αστόρια, ήταν Αθήνα. Λοιπόν, εμείς και εντωμεταξύ κατά την Επανάσταση του 1821 οι φιλέλληνες της Φιλαδέλφειας έδειξαν μια πραγματικά φιλελληνική ιστορία, έγραψαν μια φιλελληνική ιστορία που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είχαν οικονομικά και υλικά, συγκεντρώνανε οικονομικά και υλικά για να στείλουν στην Ελλάδα. Φύγανε και τρία καράβια. Και πείτε μας και φέτος τι έχει τώρα προγραμματιστεί, Πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, θα κάνουμε 25 Μαρτίου σε 11 μέρες. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σαν Ομοσπονδία φέτος αποφασίσαμε ότι θα τιμήσουμε, τιμώντας τα 200 χρόνια της Παλιγενεσίας, θα τιμήσουμε και τους φιλέλληνες της Φιλαδέλφειας που κάναν τόσα πολλά. Λοιπόν, οι εορτασμοί μας ξεκινήσανε με ένα βίντεο που παρουσιάσαμε χθες το πρωί. Ωραία. Στις 25 Μαρτίου το πρωί έχουμε δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, συγγνώμη, στη Φιλαδέλφεια. Μετά έχουμε ανάρτηση της σημαίας στο Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας. Πολύ σημαντική κίνηση, γιατί εκεί περνάει όλος ο κόσμος και θεματίζει η ελληνική σημαία για πάνω από μια εβδομάδα. Την ίδια μέρα έχουμε μια Zoom παρουσίαση για το ολοκαύτωμα. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κύριε Ροζανίτη, να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεμό. Κάποια από αυτά που μας λέτε να τα δούμε και ζωντανά. Βέβαια, θα ήταν χαρά μας. Ασφαλώς. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους και είπαμε μας συγκινήσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και μας ταξιδέψατε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις Ομογένειας, μπορείτε να τα βλέπετε όλα στο Κόσμος Φίλη. Βέβαια. Κόσμος Φίλη. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Χαιρετούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σηκωνόμαστε να δούμε τι γίνεται.